Προβληματισμένοι παρουσιάζονται στο Υπουργείο Υγείας και στην επιστημονική ομάδα από την χθεσινή ανίχνευση νέου κρούσματος της ευλογιάς των πυθικών στην Κύπρο, αφού ο 46χρονος που διαγνώστηκε με τον ιό δεν ταξίδεψε το τελευταίο διάστημα στο εξωτερικό. Πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί περαιτέρω, διότι δεν μπορεί να κόλλησε εντός της χώρας, εκτός και αν έχει έρθει επαφή με τα άλλα κρούσματα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, εκτός και αν υπάρχουν άλλα κρούσματα τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή διαγνωστεί. Η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για να εντοπίσει το συντομότερο την αλυσίδα μετάδοσης που μπορεί να υπάρχει, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς των πυθίκων στην Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν τα σχετικά πρωτόκολλα και γίνεται η διαχείριση, η ωστή διαχείριση από τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δηλώσουν ενδιαφέρον για εμβολιασμό οι στενές επαφές του Ελληνοκύπριου. Δεν αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο σύντομα το φάρμακο για την ευλογιά των πυθίκων, καθώς όπως και το εμβόλιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δοθεί κατά προτεραιότητα. Εν τούτης, η Κύπρος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει το φάρμακο με την συμμετοχή της στην κοινή προμήθεια. Επειδή δεν υπήρχαν ασθενείς που να χρήζουν της φαρμακευτικής αγωγής, τότε δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε αποστολή φαρμάκου στην Κύπρο. Άρα αναμένουμε την διάθεση, όπως θα διατεθεί και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω του μηχανισμού και της κοινής προκήρυξης στην οποία συμμετέχει και Κύπρος. Διεθνώς, την τελευταία εβδομάδα έχει καταγραφεί αύξηση των κρουσμάτων στο 20% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρώπη μετρά περισσότερα από 35.000 θετικά περιστατικά σε 92 χώρες, ενώ μετρά και 12 θάνατους.